Το πω και αυτό. Πού βρεθήκαμε το Σάββατο χωρίς να έχουμε κλείσει ραντεβού. Εμείς οικογενειακά, αυτοί οικογενειακά επαγγελματικά. Στο ίδιο μαγαζί είναι δυνατόν, πέντε τραπέζια χωράνε μέσα, τα πέντε τα πήραμε εμείς και τα άλλα πέντε εκείνοι. Συνάντηση το μαγαζί δικό μας. Εν τω μεταξύ, μπαίνει πρώτα η μαμά σου. Λέει η Ελένη, α, η κυρία Ζέτα. Γιατί εκείνη ερχόντουσαν από την Κέριστο. Και λέω, δεν είπα τα ραντεβού εκεί. Μόνο εγώ δούλευα σαν το σκύλο. Μου αρέσατε. Άσε μας, ρε Κατερίνα. Εσύ όπου ακούς τραπέζι δεν έρχεσαι. Έχω παράπονο τα τελευταία τρία χρόνια. Σταμάτα, δεν μα νοιάζει να καταργηθεί. Δεν νοιάζει εσύ. Άσε μας από εκεί τώρα. Αφού είχα εκπομπή, καλέ, θα μ' ακούγατε στον αέρα. Τώρα. Άντε μου, ρε Κατερίνα, θα μας φέρει το Σαββάτο. Νόμιζα ότι ήσασταν συνεννοημένοι. Όχι, παιδί μου, τι συνεννοημένοι. Εμείς το κανονίσαμε και μάλιστα εγώ πήρα τελευταία στιγμή το τηλέφωνο από τη Βάγια. Του λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο. Μα κάτι με έπιασε, γιατί όταν μπαίνω μου λέει ο Βιτσέντζο, λοιπόν, τη Ελένη έχω κρατήσει εκείνο. Ποια Ελένη, τι Ελένη. Από μέσα μου εγώ. Στο χάζομαι, λέω. Ήταν αργά εκείνη την ώρα. Και μετά έρχεσαι, μ' αρέσατε γιατί είστε ωραία οικογένεια. Θα το πω. Να το πεις. Πολύ και το γεμίζετε το μαγαζί, ρε. Κάνουμε και φασαρία. Ναι, ναι, και τα μικρά, χαμός, μπράβο. Ρε παιδί μου, και δεν ήσασταν στημένη, ήσασταν παρέα. Αυτό είναι ωραίο. Πήγαμε να περάσουμε ωραία, να τα πούμε, να γλεντήσουμε, να το χαρούμε. Καλά. Με τον Άγγελο έχουμε τα ίδια γούστα στις ταινίες. Μου έλεγε εκεί πέρα, μου δείχνε τι είδα, αυτό, θρυλεράκια αυτά. Λέω, θα με ακούσει η μάνα σου, ότι σου προτείνω θρύλερ, καήκαμε. Ναι, αλλά μετά το βράδυ δεν θα κοιμάται και θα μου λέει, μαμά μου, δεν έπρεπε. Τι έγινε αυτό, δεν έπρεπε. Γλυκούλης μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι είναι, τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται, παιδιά. Άκου τι λέει, οικογενειακά. Δεν μου λες, ρε Γρηγόρη. Ο Τόμ Κρούζ είναι ζευγάρι με τη Λίντσεϊ Λόχαν. Λένε από τις 7 Απριλίου. Τι έχουν να πούνε αυτοί οι δύο. Αυτοί, ερώτηση.